Η πανδημία βρίσκεται στο επίκεντρο βέβαια τοπικά συνδυσιογραφία και πανελλαδικά. Βάλια Μπούι έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση αλυσίδα για να πάμε και στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Βάλια. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη νέα μετάλλαξη, την Όμικρον, που από την περασμένη Παρασκευή έχει προκαλέσει πόνο κέφαλο, θα λέγαμε, Νίκο, κυρίες και κύριοι, Άννα Τινιφίλιο. Είναι στραμμένο το βλέμμα στην μετάλλαξη Όμικρον. Ωστόσο, να πούμε ότι μέλη της επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζουν ότι είναι κάπως νωρίς για να δούμε τον βαθμό της μετάδοσης και της επικινδυνότητας. Πολύ σωστά το έχεις θέσει. Ακόμα οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να πούν αν είναι προκαλεί πιο βαριά νόσηση. Το σίγουρο είναι ότι είναι λίγο πιο προσαρμοστική στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε με έναν τρισδιάστατο χάρτη. Αναφορικά μας έρχεται από το νοσοκομείο Μπαμπίνο Τζίσου στη Ρώμη. Κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Είναι άκρος ενδεικτικός που δείχνει την μεταδοτικότητα της Όμικρον σε σχέση με την μετάλλαξη με τη Δέλτα. Με τη Δέλτα, έτσι. Στο αρχικό στάδιο. Στο αρχικό στάδιο. Βλέπουμε λοιπόν με το κόκκινο την Όμικρον ότι έχει γεμίσει τις χώρες στην Νότια Αφρική και βλέπουμε λοιπόν πόσο πιο λίγη μεταδοτικότητα έχει λοιπόν η μετάλλαξη Δέλτα. Αυτό είναι λοιπόν ένα γράφημα το οποίο μπορεί να μας δείξει πόσο μπορεί να επηρεαστεί, να επηρεάσει η Όμικρον τον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο η Δέλτα τον ανθρώπινο. Κόκκινες κουκίδες είναι τώρα, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, κόκκινες κουκίδες είναι στα κρούσματα άνω του 70%, ή μάλλον το 70% αφορά τη μετάλλαξη Όμικρον. Περισσότερο, ακριβώς. Αν περισσότερο, η νόσηση, η νέα μόλις αφορά περισσότερο λοιπόν, κατά 70% την μετάλλαξη κόκκινο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κόκκινο έχει ο συγκεκριμένος χάρτης. Το πορτοκαλί είναι 40%, 15 με 40, το πράσινο 5 έως 15 και μόλις γαλάζιο, το γαλάζιο 1 έως 5%. Δηλαδή μόνο το 5% των κρουσμάτων αφορούν τη μετάλλαξη Όμικρον. Πολύ σωστά. Υπάρχει πάντως συναγερμός παγκοσμίως. Πάμε να δούμε και τις χώρες στις οποίες έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της. Έχει χτυπήσει ενδεικτικά, θα πούμε, γιατί κάθε ώρα που περνάει μαθαίνουμε και για νέες χώρες στις οποίες έχει χτυπήσει συγκεκριμένη μετάλλαξη. Ενθαρρυντικό κρατάμε το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα κανένα κρούσμα, καμία μόλυνση της Όμικρον στην Ελλάδα. Ιταλία, Βέλγιο, Βρετανία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία. Από Ευρώπη, Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία, Οκεανία, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Γαλλία, Αυστραλία, Ελβετία. Είναι αυτό που σας έλεγα αμέσως προηγουμένως. Ύποπτα κρούσματα. Δεν έχουμε όμως ακόμα επίσημες ανακοινώσεις για τις χώρες αυτές. Εντάξει, νομίζω θα έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αναπόφευκτα. Από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί, όπως μας τονίζει και εσύ, κρούσματα στη γειτονική Ιταλία, βλέπω εγώ. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Διαχείριση θέλει και υπομονή και σωστά μέτρα αυτοπροστασίας, νομίζω. Και μια που είπες για μέτρα. Και εμβόλια. Και εμβόλια, να πάρω την μπάσα και να σας πω ότι σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς το παρόν διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα και συνέστησε ψυχραιμία. Και Άδωνης Γεωργιάδης, θα τα δούμε στην πορεία βέβαια, αναφορικά με το άνοιγμα της αγοράς την ημέρα και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αριστοτέλης Σκουντάκης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, στο κέντρο του Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Σκουντάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη μετάλλαξη Όμικρον. Αυτό που είπαμε στον πρόλογό μας είναι κάπως νωρίς. Συμφωνείτε? Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Όμικρον μετάλλαξη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή μεταδοτικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταλλάξεις, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε πόσο μεγάλη νοσηρότητα μπορεί να προκαλέσει, πόσο επικίνδυνη εν τέλει μπορεί να γίνει σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταλλάξεις που είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Πάντως, κύριε Σκουντάκη, οι ειδικοί πρεσβεύουν το όπλο μας μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εμβολιασμός. Δεν έχει γίνει γνωστό βεβαίως κατά πόσο τα συγκεκριμένα εμβόλια μπορούν να πιάσουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Ακριβώς. Να καλύψουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και αν αυτές είναι κάποιες από τις απορίες των ανθρώπων που έρχονται στα φαρμακεία, δηλαδή έχω εμβολιαστεί με το τάδε, με αυτό το εμβόλιο, φαρμακοποιέ μου, καλύπτει το εμβόλιο τη μετάλλαξη? Ούτε αυτό είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να το πούμε με μεγάλη σιγουριά. Δεν έχουμε στοιχεία. Επειδή ακριβώς η μετάλλαξη Όμικρον έχουμε πάρα πολύ ελάχιστα κρούσματα παγκοσμίως και επομένως δεν μπορούμε να τα συσχετίσουμε κατά πόσο οι εμβολιασμοί τα αντιμετωπίζουν. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, οι γνώμες αυτή τη στιγμή, τα ελάχιστα στοιχεία που έχουμε, οι γνώμες είναι λίγο διχασμένες. Μπορεί να αντιμετωπίζεται, μπορεί και όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να κάνουμε και να συστήσουμε εμείς σε όλους είναι ότι πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε τα εμβόλια, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση με την Όμικρον. Δεν υπάρχει μόνο η Όμικρον
μετάλλαξη αυτή τη στιγμή στην κοινότητα. Υπάρχουν και όλες οι άλλες μεταλλάξεις, με κυρίαρχη αυτή τη στιγμή τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία όπως είδαμε και υψηλά μεταδοτική είναι και επικίνδυνη, προκαλεί και βαριά νοσηρότητα και αρκετούς θανάτους. Η διαφορά με την Δέλτα και Όμικρον αφορά αυτή τη στιγμή, με σιγουριά μπορούμε να πούμε, μόνο την ικανότητα μετάδοσης. Η Όμικρον είναι πάρα πολύ πιο μεταδοτική. Σε κάθε περίπτωση, πάνω μια που είπατε για εμβολιασμούς, πάμε αρκετά καλά. Είχαμε και νέα στοιχεία σήμερα. Σπάσαμε το φράγμα των 400.000 ολοκληρωμένων εμβολιασμών στην Κρήτη. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε να προτρέψουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί να σπεύσουν να το κάνουν, έστω και τώρα. Καθώς και νέα μέτρα πέφτουν στο τραπέζι, ενδεχομένως να τα ακούσουμε και τις προσεχείς ημέρες και τις προσεχείς ώρες. Και η αναμνηστική δόση είναι στο προσκήνιο και στον ορίζοντα. Οπότε, κύριε Σκουντάκη, το μόνο μας όπλο είναι ο εμβολιασμός. Και βεβαίως και με το τη γρήπη μόνο όπλο που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή είναι εμβολιασμός και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε αυστηρά, όπως είναι να τηρούμε αποστάσεις, να φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους και όλα αυτά τα οποία έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε σε καμία στιγμή. Καταλαβαίνω ότι έρχονται αυτή τη στιγμή εορτές και χαλαρώνουμε γενικώς σε ό,τι μας περιορίζει, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση και δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας και την μετάλλαξη όμικρον, η οποία δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί, πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και να εμβολιαστούμε όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί άμεσα, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις γιορτές. Χαλάρωση παρατηρείτε, πρόεδρε. Χαλάρωση στο μέτωπο. Χαλάρωση της εφαρμογής υπήρχε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπήρχε, κύριε Παναγιωτόπουλε, την καλοκαιρινή περίοδο και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ είχαμε πιστήσει την προσοχή στο κοινό να μην χαλαρώσει σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να τηρηθούν όλα αυτά τα μέτρα μέσα σε μια καλοκαιρινή και τουριστική περίοδο όπως είναι εδώ πέρα στην Κρήτη, που έχουμε και μεγάλη προσέλευση τουριστών. Ναι. Ευτυχώς από τον Οκτώβριο και μετά λίγο ξαναεπανήλθαμε και εδώ στο Ηράκλειο. Πλέον μπορώ να πω με κάποια σχετική ικανοποίηση ότι μάλιστα, και τα εμβόλια προχωρούν με κάποιο καλό ρυθμό και τα μέτρα προστασίας τα τηρούμε από ό,τι βλέπω στην αγορά τουλάχιστον ικανοποιητικά. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν.